Δήμαρχος για όλες τις δουλειές, μάλλον ο κύριος Χατζηδάκης, ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησα και εγώ προσωπικά την πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν πολύς ο δάσκαλός μου, αν θέλετε, σε αυτή την πορεία, φαίνεται ότι και σε αυτόν τον τομέα της προώθησης του πολιτισμού ήταν παρόν, όπως νομίζω ότι παρόντες από εκεί και πέρα ήμασταν και όλοι οι υπόλοιποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Άγιο Νικόλαο, οι εκδόσεις που έχουν γίνει, νομίζω σημειώνουν αυτό το πράγμα. Βέβαια, για τον πρώην Δήμαρχο θα είχα να πω πολλά, αλλά ίσως δεν είναι ο κατάλληλος τόπος ούτε το κατάλληλο θέμα. Το τι ζήσαμε όταν ξεκινήσαμε το 83, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τελείως διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχει σήμερα, η δυνατότητα παρέμβασής μας πάρα πολύ μικρή, ήταν καθαρό ότι τότε ήμασταν το νερό, τα νεκροταφεία και τα σκουπίδια. Σήμερα έχουμε ρόλο. Έχουμε δυνατότητα παρέμβασης στον πολιτισμό. Αυτά όλα γίνανε στην πορεία. Θα μπορούσα λοιπόν να πω πάρα πολλά, αλλά ίσως είναι προτιμότερο να τα πει ο ίδιος, μια και εκείνη η γενιά, αν θέλετε, που ξεκίνησε την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό τοπίο, με έντονη την πολιτικοποίηση του κόσμου, με έντονη τη διάθεση για να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας, για το ενδιαφέρον του κόσμου τότε για το εμείς και όχι για το εγώ, νομίζω ότι έδωσε καρπούς τότε. Ευθύνη μας σήμερα όσων υπηρετούμε αυτόν τον θεσμό είναι να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε το εμείς τον κεντρικό, αν θέλετε, στόχο της κοινωνίας. Η ανάδειξη του πολιτισμού βοηθάει τα μέγιστα σε αυτόν τον τομέα. Να πούμε ότι ο λογοτεχνικός διαγωνισμός ξεκίνησε με τον Γιώργο του Χατζηδάκη, το τριήμερο λόγου και τέχνης, όλα αυτά ήταν εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν την καλή οκταετία του Γιώργου. Χαίρομαι που είναι καλά στην υγεία του και τον βλέπουμε τόσα χρόνια μέσα στην πόλη να συμμετέχει, δεν είναι λίγες οι φορές που τουλάχιστον και την προηγούμενη θητεία μου και τώρα θα με πάρει ενδιαφερόμενο για κάποια πράγματα στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει ενεργός 100% από τότε μέχρι τώρα. Του εύχομαι και στα 150 με την δυναμική που έχει σήμερα, για να χαιρόμαστε που ένας άνθρωπος από εμάς συνεχίζει και υπάρχει σαν φάρος στα παρακάτω βήματα. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Νομίζω είναι μια σημαντική μέρα σήμερα. Έχει αργήσει να έρθει αυτή η μέρα, αλλά πιστεύω βάζει τη σφραγίδα της με την τιμή που αποδίδεται σε μια σημαντική προσωπικότητα του τόπου μας, του Αγίου Νικολάου, που θα έλεγα ότι έχει σημαδέψει την πορεία του Αγίου Νικολάου. Ο Γιώργος Χατζηδάκης από μικρός είχε διαφερθεί για τα κοινά, γραμματέας της ΕΠΟΛ, έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση και στη μάχη ενάντια στους κατακτητές, στους εισβολείς κατακτητές Ιταλογερμανούς, στη συνέχεια στην Εθνική Αντίσταση, γνώρισε διώξεις, παρόλα αυτά στάθηκε πάντα μπροστά στον αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη και αυτό ήταν νομίζω που τον ανέδειξε, γιατί ήταν πάντα μέσα στην κοινωνία, τον ανέδειξε στην μια από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστή η δράση του, τα είπε εξάλλου και ο κύριος Δήμαρχος. Είναι γνωστή η προσφορά του στον τόπο του Άγιο Νικόλαο, στην κοινωνική προσφορά, σαν πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και μια σειρά ζητήματα πάντα μέσα στη ζωή ο Γιώργος. Και νομίζω ότι η σημερινή τιμή είναι ένα ελάχιστο φόρος απόδοσης τιμής στον Γιώργο του Χατζηδάκη. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να έχουμε και μια πιο ασθενή σχέση. Όταν αποβεδιάζαμε τον άφηνα πάντα με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. Πιστεύω να κατανοείται για ποιο λόγο.
Γιατί όταν ένας οδοντίατρος μπορεί να μιλάει, αλλά να αφήνει τον άλλο με το στόμα και τον μην πρέπει να μιλήσει λίγο. Εγώ δεν θα πω να τα καταστήσεις, γιατί υπάρχει και το αυτό που λένε για να αρέσει από εκεί πέρα να μεταΐζεις. Θα πω μόνο να είσαι, να μακροημερεύσεις, να είσαι υγιής, γιατί έχεις πάντα, έχεις ακόμα πολλά να προσφέρεις στον τόπο μας. Με όλη μου την αγάπη, με όλη μου την εκτίμηση και πιστεύω και των συμπολιτών μας, των αγιονικολιωτών, που πολλοί σήμερα δεν είναι εδώ γιατί πιθανόν να έχουν κι άλλες ασχολίες, όπως και εγώ θα με επιτρέψετε μετά να φύγω, γιατί επίσης μια σημαντική μέρα σήμερα. Υπογράφεται στο Ηράκλειο προκήρυξη για τον βόρειο δικό άξονα που μπαίνει επιτέλους, παίρνει και αυτό στον δρόμο του. Και νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης. Γιώργο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα σε όλους σας, αντεσυνόδοτοι, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχη, αγραπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της περιφέρειας, επενούμε και συνεχίζουμε αυτή την εκδήλωση της κριτικής λογοτεχνίας για να τιμήσει ένα ξεχωριστό άνθρωπο της τοπικής μας κοινωνίας, άνθρωπο της αντίστασης, της αυτοδιοίκησης, των γραμμάτων, του πολιτισμού, της προόδου, ο οποίος με ιδιαίτερο ύφος, ήθος, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, φρόντισε να πορευτεί όλα τα χρόνια της ζωής του σωστά μέσα στην τοπική κοινωνία και να παραδειγματίσει όλους εμάς που πραγματικά ασχολούμαστε με τα κοινά και την αυτοδιοίκηση, το τι βήματα πρέπει να ακολουθούμε και πόσο σωστά πρέπει να ταυτιζόμαστε στις ανάγκες του τόπου μας, του τόπου μας και των συμπολιτών μας. Σήμερα είναι και μια ξεχωριστή ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα του Πατέρα. Οπότε πραγματικά τιμάται ο κύριος Δήμαρχος αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και μάλιστα εγώ πραγματικά πάντα όταν τον έσμιγα, ειδικά τις συζητήσεις που τύχε να βρίσκομαι μαζί του, με προβλημάτιζε ο τρόπος, η συμπεριφορά, η κίνησή του, ο τρόπος της διατροφής του, η δύναμή του και πάντα όταν τον έσβηγα του έλεγα τι κάνετε, πώς πάτε, πώς τρώτε, πώς στίζεστε. Οπότε και ο τρόπος διατροφής της σκέψης είναι σημαντικός για να μπορεί να βοηθάει το πνεύμα, το σώμα. Σαν που ασχοληθήκαμε με τα κοινά, αλλά και σαν ο σύντεκλος μου, μέσω του Κωνσταντίνου, του ιερέα, οφείλω να πω δύο λόγια. Είπε ο Δήμαρχος πώς ξεκίνησαν τότε. Πράγματι ήταν μια εποχή, το 82-90, που ήταν Δήμαρχος ο κ. Χατζηδάκης, όπου καμιά πόλη στην Ομούλα Σιθίου δεν είχε αποχαιτεύσει. Καμία πόλη στην Κρήτη, ή να μην πω στην Ελλάδα, υπήρχαν 5 ή 6, αλλά στην Κρήτη καμία μαρίνα. Είναι λοιπόν, πρέπει να θυμίσουμε, αυτά τα μεγάλα σημαντικά τα οποία είδε, οραματίστηκε, φρόντισε να τα θέσει σε εξέλιξη και όταν το 89 απεχώρησε, είχε αφήσει μια τεράστια υποδομή για το 89-93 που υπήρξαμε, ώστε και η μαρίνα και η αποχέτευση και σχολεία και τόσα άλλα πράγματα να έχουν βρει τη σειρά τους, να έχουν ολοκληρωθεί και να δώσουν τη δύναμη και την αξία που περίμενε ο Άγιος Νικόλαος τότε. Είναι ικανός και σκέφτεται πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο, νομίζω ότι το πράγμα αυτό που ζει είναι η συμμετοχή. Έχει ζήσει με αυτό το αίσθημα. Συμμετέχει παντού. Και όποτε το σχολιάζομαι, ακόμα και όταν καταθέσετε πάλι, λέμε παρόν πάλι ο πρόεδρος. Είναι παρόν. Όποια να το ζητήσουμε, λέμε, είναι παρόν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια κοινωνία που δεν παράγει παρόντες, που δεν συμμετέχουν εύκολα άνθρωποι και ο Χατζηδάκης είναι παράδειγμα για όλους μας. Το μέγα παράδειγμα για όλους μας που συμμετείχαμε κατά καιρούς. Και έχει μια ηθική βάση σε αυτό το πράγμα. Και το τρίτο ζήτημα είναι το εξής. Ακούς πολλοί να λένε διάφορα ή να γράφουν διάφορα. Αλλά αυτά που γράφουν ή που λένε να μην έχουν καμία σχέση με τη ζωή τους. Ο Χατζηδάκης αυτά που λέει και αυτά που γράφει έχουν απόλυτη συνέπεια. Είναι συνεπείς αυτά που λένε. Και αυτή είναι η μεγάλη του ηθική, το μεγάλο του ηθικό πλεονέκτημα
και γι' αυτό τον αγαπούμε, τον εκτιμούμε και ελπίζουμε να αποτελεί παράδειγμα για όλους, γιατί έκανε πάρα πολλά, πέρα από το ότι ανέλαβε το τεράστιο βάρος, όπως ξέρει και ο Δήμαρχος εδώ και ο Αδήμαρχος εδώ, το τι βάρος και άλλοι της αντιπολίτευσης, τι βάρος σηκώνει ένας Δήμαρχος, όμως όλα αυτά συνδυάζονται με αυτές τις ιδιαίτερες αρχές του, οι οποίες τιμούν τον τόπο μας και είναι τιμή και για όλους μας που τον μάθαμε, που συνεργαστήκαμε και ιδιαίτερα τον αγαπούμε. Όλο το λασίδι για τον Άγιο Νικόλαο βεβαίως στην πόλη του, που έχει δεθεί περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις μαζί της, αλλά για όλους μας είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, όπως είπα και την αρχή. Σου εύχομαι, Γιώργο, να είσαι πάντα καλά, να σε χαιρόμαστε, να είσαι ανάμεσά μας και να μας καθοδηγείς στα βήματά μας με αυτό που είπα προηγουμένως, με τη σεμνότητα, με τη μετριοπάθεια αλλά και την αγωνιστικότητά σου. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Θα τα πω εγώ από εδώ, δύο κουβέντες. Τώρα, αν θέλαμε όλοι να χαιρετήσουμε τον Γιώργο Καζιδάκη, πιστεύω ότι κάθε πολίτης του τόπου και του νομού θα το ήθελε. Αλλά θα πω και εγώ δύο λόγια, μια από οι χρόνια βουλευτές σηκωθήκανε. Το Γιώργο το Καζιδάκη τον άκουγα σαν μαθητή στο σχολείο, στο γυμνάσιο εδώ, στο Ιμπολάο. Το γνώρισα όμως από κοντά, γιατί το 82 που εκλέχθηκε δήμαρχος, εκλέχθηκε και εγώ πρόεδρος του κοινότητας της Άσης. Και έτσι συμπορευθήκαμε 8 χρόνια στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Ένας χώρος ιδιαίτερα δημοκρατικός. Ήταν και τα πρώτα χρόνια μιας άνοιξης στον χώρο αυτό. Και υπήρχε μια διάθεση από όλους μας και ο θεσμός αυτός να ενισχυθεί και για τον τόπο μας να κάνουμε πράγματα. Εκεί πράγματι γνώρισα. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί ο άνθρωπος κουβαλούσε μια δημοκρατικότητα και μια πορεία που ξεκινούσε από την Ανέστηση και τους αγώνες με τους όλους. Αλλά πράγματι οριοθετήσαμε τότε μέσα από προτάγματα όπως είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός και η αποκέντρωση, βασικό στοιχείο που ισχύει και σήμερα και υπάρχει και σήμερα. Γιατί πράγματι για να μπορέσει κανείς να κάνει πράγματα στον τόπο του πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να τα κάνει, αλλά πρέπει να έχει και τη σύνθεση και το σχεδιασμό και μια διαδικασία αποκέντρωση που πάει στην κάτω. Ξέρετε, συνήθως θα σταματάμε αυτό στο δήμαρχο και λέμε κράτος στο κεντρικό. Να έρθει στον Δήμαρχο. Όχι, δεν φτάνει. Μιλάμε και πιστεύω τον εκφράζω απόλυτα γιατί ήταν προτάγματα εκείνου του καιρού ότι μια αποκέντρωση πρέπει να πηγαίνει στους πολίτες. Λέμε δημόσια το μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Καζιδάκη για την εργατικότητά του, για την προσφορά του στην εθνική μας αντίσταση, για τη συνεχή συμμετοχή του στα κοινά, για την προσφορά του στην αυτοδιοίκηση και από τη θέση του Δημάρχου Αντίου Νικολάου, για την προσφορά του στον Ερυθρό Σταυρό και από τη θέση του Προέδρου, για τον αγώνα του, για την πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη του τόπου αυτού και από τη θέση του Προέδρου του Ερμηνευτήριου Λασιθίου, για την αγάπη του στην παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό, για τον αγώνα του για την πνευματική ανάπτυξη αυτού του τόπου, για την αγάπη, την αγωνία και τον αγώνα του και τον αγώνα του για τα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό της Ανατολικής Κρήτης και ως Προέδρου επί 20 ετία της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης. Αρχόντισες και άρχοντες. Τιμάμε σήμερα τον Γιώργο Καζιδάκη για όσα προσέφερε και προσφέρει, για όσα μας δίδαξε και μας διδάσκει και για όσα θα μας αφήσει ως παρακαταθήκη.